Ναι, έτσι, ο Αστέρας έχει κάνει μια εντυπωσιακή έτσι, ανατροπή, έτσι θα λέγαμε, σκηνικού από αυτό που είχε στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Έχει φέρει κάποια πολύ σημαντικά αποτελέσματα, νικηφόρα αποτελέσματα. Εσύ, αν και είσαι λίγα παιχνίδια στην ομάδα, πώς βλέπεις έτσι, αυτή την αγωνιστική αλλαγή της ομάδας και τι έχεις έτσι, εισπράξει έτσι, μέχρι τώρα έτσι, παρουσία σου στην Τρίπολη? Εντάξει, θεωρώ ότι και πριν έρθουν οι μεταγραφές, το υλικό που υπήρχε στον Αστέρα, το ρόστρο γενικά όλο, δεν, σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτριζόταν από τη θέση που ήταν η ομάδα. Κάποια αποτελέσματα δεν πήγανε καλά, ήταν και θέμα ψυχολογίας. Τώρα αυτή τη στιγμή η ομάδα πιστεύω ότι είμαστε πολύ καλά. Έχουμε κάνει δύο νικηφόρα αποτελέσματα που και με τον Ολυμπιακό χάσαμε στο 92. Και ας ελπίσουμε να συνεχίσουμε έτσι. Τώρα, να πάμε στο μάτς με τον Πανετολικό. Εκεί, εσύ νομίζω ψάχνεις το πρώτο σου γκολ με την ομάδα. Νομίζω φάνηκε και στο μάτς με τον Πανετολικό που είχες καλές ευκαιρίες. Είναι και λίγο θέμα ψυχολογίας, πιστεύεις, έτσι, για τον επιθετικό να σκοράρει και ένα γκολ? Σίγουρα είναι θέμα ψυχολογίας, είναι θέμα ρέντας. Αν ο επιθετικός έχει ψυχολογία και του πάνε όλα καλά, πιστεύω ότι άμα φτάσει μπροστά στο τέρμα, 90% θεωρώ ότι είναι γκολ. Τώρα από εκεί και πέρα, εμένα δεν μου έχει έρθει ακόμα το γκολ. Σημαντικό όμως είναι ότι η ομάδα κερδίζει και αυτό είναι ο πρωταρχικός μου στόχος αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πούμε ότι και ο προπονητής ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος και το είπε και στη συνέντευξη τύπου, σχολίασε πάρα πολύ και τη δική σου παρουσία στο παιχνίδι, ότι παρόλο που δεν σκοράρεις και το είπαμε πιο νωρίς, γιατί έχεις φέρει πολλά δηλαδή στην ομάδα, δίνεις βοήθεια ειδικά και στην επίθεση μπροστά, έτσι, τραβάς παίχτες πάνω σου, έχεις και έτσι, αρκετά έτσι, τεχνικά χαρακτηριστικά πολύ καλά, ώστε να μπορείς να κάνεις μια καλή πάσα, να σπάσεις την μπάλα, να σπάσεις το παιχνίδι. Αυτό μέχρι στιγμής η δική σου, έτσι, αυτό που θες να δώσεις εσύ στον Αστέρα, ποιο είναι έτσι, τώρα, έτσι, αφού ξεκινάς κιόλας, έχεις ξεκινήσει την καριέρα σου? Εντάξει, εμένα ο στόχος μου είναι, γιατί μέσα από τα γκολ φαίνεται επιθετικός, είναι να βάλω όσο περισσότερα γκολ μπορώ, να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ και γιατί πιστεύω ότι η θέση αυτή που είναι τώρα η ομάδα δεν είμαστε σε καμία περίπτωση εκεί που πρέπει να είμαστε. Πιστεύω ότι όμως παιχνίδι με το παιχνίδι θα έρθει αυτό, θα δέσω εγώ περισσότερο με την ομάδα, γιατί είμαι, μην ξεχνάμε, εδώ περίπου 3 εβδομάδες. Ούτε μήνα δεν έχω κλείσει, ήταν τα παιχνίδια συνεχόμενα, δεν πρόλαβα να. Θέλω δηλαδή να βοηθήσω ακόμα περισσότερο. Γιατί πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω ακόμα περισσότερο. Πιο παλιά ήσουν και στο εξωτερικό, εκεί πώς ήταν τα πράγματα για σένα, πώς ήταν αυτή η εμπειρία στην καριέρα σου και αν σε βοήθησε στην επιστροφή σου στη Super League? Εντάξει, το εξωτερικό είναι τελείως διαφορετικό το πρωτάθλημα. Δηλαδή, οι ομάδες είναι πιο, δεν τους ενδιαφέρει αν χάσεις αν κερδίσεις. Αυτό που θέλουν να προσφέρουν θέαμα στο γήπεδο για τον κόσμο που έρχεται. Εμένα αυτό δεν με βοήθησε τόσο πολύ, από την άποψη ότι δεν αγωνιζόμουν όσο επιθυμούσα. Και αυτός ήταν και ο λόγος που γύρισα, γιατί βασικά αυτός ήταν ο λόγος γιατί είχα και μια καλή πρόταση από τον Αστέρα. Δηλαδή ήταν μια ομάδα αξιόλογη που ήθελα να βοηθήσω κι εγώ να ανέβει ακόμα περισσότερο γι' αυτό. Και ήθελα να σε ρωτήσω και τι σε κέρδισε κιόλας για να έρθεις στον Αστέρα Τρίπολης, γιατί είναι και μια ομάδα έτσι αρκετά σταθερή από την επαρχία τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, πολύ σταθερή ομάδα, πολύ οργανωμένη ομάδα, με ένα υγιές σωματείο, και αυτή ήταν η λόγη που με έκανε και επέλεξα την ομάδα του Αστέρα. Μέχρι στιγμής πώς βλέπεις και την Τρίπολη έτσι γενικώς σαν πόλη, γιατί πάντα παίζει πολλές φορές ρόλο και αυτό και για τους ποδοσφαιριστές για να μένουν σε μια ομάδα, γιατί μιλάμε για μια περιοχή που είναι μια πόλη που είναι απομακρυσμένη, θα λέγαμε, από διάφορες περιοχές. Ωστόσο είναι αρκετά κοντά στην Αθήνα και έτσι αυτό βοηθάει αρκετούς έτσι ποδοσφαιριστές έτσι Έλληνες και να μένουν και να μπορούν να ζουν και σε καλό βιωτικό επίπεδο. Σίγουρα μια χαρά πιστεύω ότι είναι και η Τρίπολη. Είναι μια πόλη η οποία μπορεί να πας και τη βόλτα σου, αλλά ήμουνα 6 μήνες, τελευταίους 6 μήνες, δηλαδή έτσι όπως ήμουνα στο εξωτερικό, δεν ήταν τόσο καλά τα πράγματα. Ήμουνα σε πολύ μικρή πόλη και εδώ πιστεύω, μου φαίνεται ότι είναι μια χαρά η πόλη. Είναι πολύ καλά. Ο κόσμος της Τρίπολης τι σου λέει τώρα σε αυτό το ξεκίνημα, οι φίλοι της ομάδας του Αστέρα? Εντάξει, πιστεύω ότι δεν έχω μιλήσει ακόμα, γιατί δεν πολύ βγαίνω προς το παρόν. Δεν έχω
Δεν ξέρω ακόμα τα μέρη πολύ καλά, αλλά πιστεύω ότι η γνώμη μου δηλαδή είναι ότι θα είναι πολύ χαρούμενο όπως και εμείς. Άμα η ομάδα σε τρία παιχνίδια έχει δείξει αυτόν το χαρακτήρα, πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλύτερα. Τι σας έχει δείξει μέχρι τώρα έτσι, στο γήπεδο, παρόλο ότι η ομάδα στην αρχή δεν έφερε έτσι κάποια καλά αποτελέσματα, πάντως παραμένει κοντά στην ομάδα και τη στηρίζει και φωνάζει για αυτήν. Αυτό σίγουρα πρέπει να το είδατε και στο μάτς μέσα στα χιόνια που ήταν με την ΑΕΚ επίσης και στο μάτς με τον Πανετολικό. Εντάξει, εμείς στόχος μας από τη στιγμή που η ομάδα δεν πήγαινε καλά, ήταν λογικό ο κόσμος να φύγει από το γήπεδο. Τώρα, από τη στιγμή όμως που έχουμε κάνει ένα νέο ξεκίνημα, πιστεύω ότι ο κόσμος θα πρέπει να ξαναγυρίσει το γήπεδο και να μας βοηθήσει να φτάσουμε όσο ψηλότερα γίνεται. Τώρα, να πάμε σε ένα κομμάτι τώρα που αφορά έτσι και τους συμπαίκτες σου περισσότερο. Αν έχεις ξεχωρίσει κάποιους συμπαίκτες στην παρουσία σου στην Τρίπολη μέχρι τώρα. Ένας από τους ποδοσφαιριστές που έχει ξεχωρίσει φέτος και πρέπει να το πούμε είναι και ο τερματοφύλακας ομάδας, ο Αντώνιο Ντοναρούμα. Αλλά γενικώς το ρόστερ απαρτίζεται και από νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές σε συνδυασμό και με αξιόλογους ξένους παίκτες. Αυτό έχει βοηθήσει την ομάδα και να βρει τον εαυτό της στο πρωτάθλημα και να αρχίσει έτσι να ρολάρει σιγά-σιγά. Γιατί κερδίσατε και στο κύπελο, κερδίσατε δύο μάτς και στο πρωτάθλημα. Πολύ σημαντικά. Έχετε και άλλο μάτς πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα που πρέπει να το κερδίσετε. Υπάρχουν αρκετά μάτς έτσι κρίσιμα. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι ποδοσφαιριστές. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ με ονόματα, αλλά υπάρχουν ειλικρινά πάρα πολλοί αξιόλογοι ποδοσφαιριστές. Πιστεύω ότι η ομάδα αρχίζει και γίνεται πιο ομάδα. Πιστεύω ότι γιατί αυτό έλειπε, η ομάδα αποκτά ψυχολογία και είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα στη συνέχεια. Όσον αφορά τον κόουτς, τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο, τι σας λέει έτσι πριν από κάθε παιχνίδι και πόσο σημαντική είναι η συμβολή του σε αυτό το νικηφόρο σερί των τελευταίων αγωνιστικών? Εντάξει, σίγουρα η συμβολή του προπονητή είναι το ίδιο σημαντική όσο είναι και η συμβολή των παικτών μέσα σε μια νίκη. Όλοι μαζί κερδίζουμε, όλοι μαζί χάνουμε. Πιστεύω ότι η ομάδα, αυτό που λέω, έχει γίνει πολύ, είναι πιο δεμένη, γιατί όσον αφορά όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, γενικά δεν πάνε όλα καλά. Ενώ όταν η ομάδα ξεκινάει και παίρνει κάποια αποτελέσματα, ανεβαίνει η ψυχολογία, τότε πιστεύω ότι όλα κυλούν πιο όμορφα, πιο ωραία και εύχομαι να έχουμε καλύτερη συνέχεια.